καλησπέρα από το διεστό των Λιωσίων. Παιχνίδι για την D2, δεύτερο γύρος. Γαλλικά και πιάνο. Εθνικό σταρ. Το παιχνίδι του πρώτου γύρου το είχαν πάρει οι γηπεδούχοι. Επιθετικό rebound, ανανεώσαν την επίθεσή τους. Είτε τώρα θα βρουν στόχο. Ξηροκόστα θα πάρει το αμυντικό rebound. Και ο MVP της αναμέτρησης του πρώτου γύρου, κράτος κράτος, θα ρίξει την μπάλα στο γάμο του Καραγκιόζη. Δεν ξεκινήσαμε καλά, Στράτο μου. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Έχουν εθιμόνι σε 5 παίκτες οι γηπεδούχοι. Όψιο Περουσάκος. Να τον δει ο Δαρμάς. Ο Γιάννης έχει κερδίσει και το φάουλ. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 1-2. Θα κλέψουν την μπάλα φιλοξενούμενοι. Συνδυασμός δεν θα βγει. Καλάθι για τους φιλοξενούμενους, άλλο ένα καλάθι. Τέσσερα το σκορ. Στο συν 3 ο Σταρ. Ποιος έχει την ευκαιρία να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά. Γράδος
για 3, μπάλα στο σίδερο, το rebound. Λουθυρωθήκα, τους δεν καταφέρει να δεις την μπάλα στο καλάθι, σε αντίθεση με τον Νίκο του Ζουρίδη, ποιος έκανε το 1-6, συν 5. Βρίσκονται στο 9-3. Είναι στην τρίτη θέση. Κυνηγούν Bulldog και Νίκο Τιμ. Ο Κυριουτσάκος θα ευστοχίσει. Στου 2 πόντων. Διαφορά στους 3. Σταθερά μπροστά. Δύο από τα 5 μέτρα, άστοχο, βγήκα στο rebound. Δεν βλέπουμε και το ομορφότερο θέαμα που έχουμε παρακολουθήσει ποτέ από τις δύο ομάδες. Ειδικά από την πλευρά των Ιταλίκων, οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά. Στην για 2, λοιπόν από το Βαλμά, είτε αυτός θα καταφέρει κάτι. Περιζάκος θα τρέξει στον εφηνετιασμό, θα δώσει στον Γκίκα, καλάθι για τα γαλλικά, 5-8. Top score αυτή τη στιγμή στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, 5-10. Yeah.
κάνει το χάτι την μπάλα του Γκίκα. Τι έδωσε, ωραία βήματα. Time out. Όχι, δεν έδωσε. Δεν τους το έδωσε. Δεν το ζήτησαν έγκαιρα. 1 και 17 για το τέλος. Στο 7-11 το σκορ. Για να δούμε αν θα κλείσουν κι άλλο τη διαφορά. Ο Ράδος δεν θα τελειώσει τη φάση. 7-11 θα παραμείνει. Μας, πολύ όμορφη ενέργεια, τα κάνει μαντάρα στο τελείωμα. Πάρει το επιθετικό, για 2. Αστοχός ο Σιταρίδης. Τσιαμπάνης, φωνές το ακούω εδώ μέχρι εδώ, στα ορεινά σου Χριστού. Φάουλ, εξαιρετική ενέργεια. 9-11. Και θα έχει το δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή και τη δυνατότητα φυσικά να ρίξει την διαφορά. Στον ένα βόντο, θα στο σκίσει. Αστοχός, το rebound από τον Φλάσκο. Συνεχίζει να μαζέψει το αμυντικό, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μετά στην μπάλα στα σίγουρα χέρια του Γκίκα. Ο Γκίκας που πάει. Τελειώνει ο χρόνος. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Γαλλικά, εθνικός, 9-11 στο συν 2 οι φιλοξενούμενοι. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Θα σωθήσει ο Σέργης. Στο 9-13 το σκορ. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Γιάννη. 11-13. Θα μειώσει το καλάθι. Γουρίδης, θα στοχίσει. Σέργης θα πάρει το αμυντικό από τα χέρια του Μάρκου, την μπάλα θα περάσει εκτός.
λάθος και για να δούμε αν έρθει η ώρα τα γαλλικά να φέρουν την αναμέτρηση τάισα. Και αυτός και η ομάδα του, 13 όλα, από το νούμερο 7 των γηπεδούχων. Τα γαλλικά θα βγάλουν και αυτή την άμυνα. Ο Ζωρίδης κυνηγάει τον Πυροτσάκο, κλείνουν το Δαλμά, μπάλα στο Στράτο. Πρέπει να θα πάρει το φάουλ. Φάουλ από τον Σαπάνη. Ο μικρός θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάμε σε ένα time out, 6:28 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τέλος time out. Απαραίτητος επιγυριζόθηκαν κατέρωθαν στους δύο πάγκους. Ένα νεκρό διάστημα του εθνικού που μεγαλώθηκαν στο ακόμη τα γαλλικά. Πέρασαν τρεις πόντους μπροστά για να έρθει ο Ζουρίδης με τρίποντη βόμβα έξω τη γραμμή των 6:75 και να φέρει με τον Ιδης στα 16:16 από το νούμερο 23 του εθνικού. Μπράβος, ευστόχησε. Μία στις δύο. Θα πάρει την εσωτερική, θα γίνει το λάθος. Μπάλα στα χέρια του Κίκα. Θα πρέπει να σηκώσει το κεφάλι του. Θα το κάνει, θα δώσει το Μαντζούκι και από εκεί στον Ιθινονού, στον playmaker της ομάδας, στον Γράδο. Ο Μαντζούκι θα ρίχνει το σάρτο του Γουρίδη. Θα εκμεταλλευτεί την ολιγορία του ψηλού. Δύση το φάουλ, θα μπορούσε να έχει βάλει και το καλάθι. Άστοχος και στις δύο. Thank you.
τριών πόντων, air ball. Μένει μπάλα στα χέρια του Καλμά. Παραλίγο το βράχος. Σκαπάνης, 3 δευτερόλεπτα. Θα φορτίσει, ναι, επιθετεί κορυμπάτα τον Τόνια. Ψηλός έλεισε να βρει το Σέργη, Δαλμάς, 7 δευτερόλεπτα, θα αφήσει με το δεξί, ούτε τώρα, και ο Ριτσάκος τελικά καθαρίσει την υπόθεση rebound, 19-16, στην 3 πάντα μπροστά, οι γηπεδούχοι. Γιάννης προσποιείται, Ματζούκης, αριστερό κύριο θα πάρει το σουτ, κακό. Πάμε σε ένα time out, 2.49 για το τέλος, 19-18, στο συν 1 γηπεδούχοι. Τσάκος, Γράδος, αποστηριχθεί, θα νικήσει στα πόδια τον Σέργη. Καλά, δεν θα τελειώσει τη φάση, θα πάρει το επιθετικό rebound. Τώρα θα τελειώσει τη φάση. Θα πετύχει το καλάθι. Αν θα περάσουν μπροστά, θα το κάνουν. 21-22. Τελευταία φορά έχει συμβεί στο 11-13. Αυτή τη φορά time out, το οποίο ζητάνε οι γηπεδούχοι. Λοιπόν, τέλος time out. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Γράδος. Πάει αριστερό διάδρομο, θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες φολές. Να δούμε αν αυτή τη φορά είναι πιο τυχερός και πιο ικανός από ότι την τελευταία φορά που χτύπηκε στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Λοιπόν, 22-22, μια στις δύο αυτή τη φορά, από το μικρό. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μικρόνου. Καθημερικός θα χάσει την μπάλα. Κερουτσάκος,
Ιωνικάς. Πολύ συμπάλα στο χαρακτηριστική κίνηση. Πολύ καλή επιλογή και πολύ καλή ενέργεια. Τώρα εντάξει, ο κύριε Μίκη Μπάλα είναι άλλο θέμα συζήτησης. Εύστοχος στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη. Συμπάλα στο σίδερο, Γκίκας θα προλάβει, αρκεί να δει το χρόνο, θα πρέπει να σταματήσει, θα πάρει το σούτ, θα μπει, είχε κάνει κάτι ανάλογο, έχω την εντύπωση στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. 23-22, σκόρη μηχρόνου, μπροστά τα γαλλικά. Σε επιθετικό έχουν κάνει θράψη τη ψηλή του εθνικού. Εντάξει, τώρα παίξανε βόλεϊ στην κυριολεξία, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν βάζεις πόντους, έχεις τέτοια υπεροπλία στους ψηλούς. Το δείχνεις με το. Παίρνεις ένα επιθετικό ριμπάουντ μετά το άλλο, αλλά αυτό δεν φαίνεται στο. Το σκορ είναι 0 στο πυλίκον, 25-22, είναι στο συν 3 τα γαλλικά και αν δούμε τη στατιστική θα καταλάβετε αυτό που λέω. Συνήθως όταν μια ομάδα παίρνει, έχει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία για να βάλει καλάθι, στην ίδια φάση η μπάλα καταλήξει στο τικτάκι. Δεν έχει συμβεί τις περισσότερες φορές από τον εθνικό αυτό απόψε. Λείπει το καθαρό μυαλό. Ουσιαστικά είναι ο Πυρουτσάκος και ο Ξηροκώστας, οι δύο ψηλοί του Γαλλικών. Οι υπόλοιποι, όπως καλή ώρα τώρα ο Γκίκας, κάνουν τις υπόλοιπες δουλειές. Πυροβολούν για παράδειγμα έξω από τη γραμμή των 6.75, 28-22. Βαλμάς, να, είχε την κόλλη φάουλ. Θα πάρει το φάουλ. Αστόχος ο Δαλμάς, πήρε το επιθετικό rebound, ούτε με τη δεύτερη. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι. Τσιαμπάνης, Ζουρίδης, Μαθίο, Ακόσου. Τον Νίκο τον έχουμε δει να κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις.
αυτά τα δύο χρόνια που τον βλέπουμε στα παρκέ, εγώ προσωπικά. Ο Δαλμάς αυτή τη φορά θα πετύχει το καλάθι. Μάσα κόψει την προσφυγάτα τον Γραβό. Πού πήγε στην Αντώνη εκεί πέρα. Είναι θράσης ο μικρός. Το λέει η καρδιά του. Η παραφορά. Δουλίδης θα δουλέψει. Για να δούμε τώρα. Όχι απλά δεν εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι κλέψαν την μπάλα και γεννήθηκαν και υποθέσεις για εφημεδιασμό 2-1. Η πάσα του Ζουρίδη κατέληξε στις διαφημιστικές πινακίδες. Ατζούκης για 3, Κίση. Καμπάνη στον Δαλμά. Είναι στον Τόλια. Ο Τόλιας ο σύνδεκος στο Κίση, όχι προσωπικά ο ίδιος. Αυτό συμβαίνει είναι όλους. Είναι φοβερά άστοχοι από πλονεκτικές θέσεις του εθνικού. Θα γυρίσουν την μπάλα, θα περνούν την μπάλα στα χέρια. 28-24 θα παραμείνει. Για να δούμε αν οι μόλις 5 πιανίστες πόντων. Κανονικά οι δηλώσεις των παιδιών πρέπει να γίνονται στα γαλλικά και αυτό θα γίνει μετά το τέλος του αγώνα. Θα πάρω το γράμμα, θα μου μιλήσει στα γαλλικά, δεν μου μιλήσει στα γαλλικά, θα επιβληθεί ποινή. Ο Δαλμάς θα φέρει το παιχνίδι στο καλάθι. 28-26. Σιροκώστας, Πιεντζάκος, Γκίκας, δεν θα του κάνει το χάκι την μπάλα. Για να δούμε αν έχει ώρα να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Τόσα όμως Χαμπάνης την κοιτάει καν καλάθι. Δαλμάς θα πάρει την εσωτερική, Ζουρίδης θα πετύχει το καλάθι. Πολύ όμορφο. Φορά τι έχει κάνει ο Γκίκας τώρα, για ποιο λόγο, αλλά ο Γράδος με αυτοθυσία τύπο τι κάνει ο Ρεάρ Γράδος πραγματικά, εκπληκτικός. Έσωσε μια σκοτωμένη μπάλα από τον Γκίκα, ο οποίος θα καλό θα ήταν να μας εξηγήσει για ποιο λόγο βιάστηκε τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν έχανε την ισορροπία του, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Σιδερό. Ο στόχος 29-28. Πάμε χρόνο 3-2,
κατευθείαν στα χέρια του Ξηροκώστα. Δίνει το λάθος του Τσάκο. Αδιαθυντικό. Σε ποιον, Ξηροκώστα. Και στο Μαντζούκι. Στο Μαντζούκι έχω την εντύπωση. Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί στο παιχνίδι σίγουρα τις 5-6 φορές. Μιλάμε για γύρω στους 10 με 12 πόντους συν. Από μια παρόμοια θέση έχουν χαθεί πολλά σου. Όλη τεχνική ποινή, τεχνική ποινή. Πάσο το συγκροτή. Ο Φλασκός στην τεχνική βολή της τεχνικής ποινής. Δεν υπάρχει πρώτη, δεύτερη, μία είναι. 29-30, πέρασε μπροστά ο Εθνικός. Σε άμυνα ζώνης, τα γαλλικά, πιστοί στο πλάνο τους. Επιθυντικό rebound από τον Ζουρίδη. Κάνει το 29-32. Στράδος θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ήταν το δεύτερο τρίποντο μετά από αυτό του Βίτα, σε αυτό το δεκάλεπτο, τα δύο γκάρτ έχουν αρχίσει και συνδέονται έξω από τη γραμμή των 55, αλλά θα τους μιμηθεί και ο Ζουρίδης. 32-35. Ένα και 21 για το τέλος της πιο τελευταίας στροφής της αναμέτρησης. Και ο Τσάκος δύσκολα σε λίγο με τον Ντόλια κρεμασμένο πάνω του. Την μπάλα για τα γαλλικά. Δεν τα κατάφερε. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 47 για την Ευαγγελία. Κράτος θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει και το καλάθι.
Εξαιρετική ενέργεια από μικρό. 34-35. Η μάχη καλά μένεται. Ο MVP αγώνα του πρώτου γύρου. 35-35. Τζουρίδης 10 δευτερόλεπτα, 9 την επίθεση του εθνικού. 5 τώρα σου 3 πόντων, θα μπει και αυτό, όχι. Λιβάδα από ποιο, νομίζω από χέρια παίκτη. Το αντίθετη άποψη, αλλά το τι έχω εγώ μικρή σημασία έχει. Τον Κυροκόσα τον κρατάνε με νύχια και με δόντια να μην μιλάει. Έχει δεχτεί μια τεχνική ποινή. Καλά του λένε, τι θέλετε κύριε Κυροκόσα, δηλαδή να δεχτείτε στις πόσες τεχνικές ποινές θα ρεμίσετε. Δεν έχετε και περιθώριο πολλών, να ξέρετε. Είστε 5. Λοιπόν, τέλος το καλό του. Τέλος σε καλέ του, 35-35. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Θα στοχίσει για μισθά και φάουλ το Άρντον Μπιρεφ. Αυτός οδηγεί τώρα εκ του ασφαλούς την ομάδα του. 37-35 το συν 2. Ξεργήσε στο χύσι. Πάντα στο συμβείο η παιδούχη. Παραλίγο το λάθος. Νέο εκθετικό ριμπάουντ από τον Τόλια αυτή τη φορά. Εκεί πρέπει να γίνει χαμηλά ένα φάουλ. Εντάξει, γίνεται με το ρίσκο να δεχτούμε γκολ φάουλ. Δεν θα συμβεί. Δαλμάς και Σαξιαμβάνης θα περάσουν στο παρκέ. Λάσκος και Ζουρίδης εκτός. Νέο επιθετικό. Δεν συνέχω να σχολιάσω κάτι, τα έχω πει. Για την πηγή του κακού απόψε. Συμπεριλαμβάνει άπαντες της ομάδας εθνικού. Τη φορά θα τελειώσει ο Δαλμάς. Θα πρέπει να αναρωτηθούν πόσα τέτοια σούτ έχουν χαθεί απόψε.
πάρει το αμυντικό και παράλληλα θα κερδίσει και το φάουλ από τον Σέργη, που ψυχωτικά παραδέχεται. Το πρώτο ότι έχω την εντύπωση. Ο Γίγας θα χάσει την μπάλα από τον Βαρμά. 37-39. Ο Γίγας θα τον ορθώσει. Θα δει το Στράτο. Εκείνος θα τελειώσει τη φάση. Όλα. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, το πέρασμα τελείωσε και είχαμε καλά λάθη από το Σέργη, 39-41, 5-36 για το τέλος. Μαντζούκης με ταμπλό προσπάθησε να φέρει το παιχνίδι και πάλι στην απόλυτη ισορροπία. Για να δούμε πόσο θα έρθει πιο ικανός και ο τυχερός, όλα θα χρειαστούν. Ήτανε καλό το σουτ. Ο Μπούλης η μπάλα. Μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα. Θα στοχίσουν διαχειρώσει Ουρίδη με το γνωστό τρόπο που γίνεται σε πάρα πολλές φάσεις. Θα ήταν εξαιρετική. Η συνεργασία ανάμεσα στους παίκτες του εθνικού ήταν υπόδειγμα. Αν κατέβει την μπάλα στο καλάθι, highlights, η μπάλα δεν ακούμπησε ποτέ παρκέ. Φύγε με τρομερή ταχύτητα από τα χέρια των παιχτών του εθνικού. Όταν μας κέρδισε το φάουλ, στόχησε στην πρώτη του, 39-41, παραμένει. Βάλε στο σίδερο. Τίποτα από τη φάση που μόλις είχε ποτέ το Ζουρίδι εύκολα να αποκτήσωτε. Δεν τρέψε την μπάλα, δεν τον ενημέρωσε κανείς. Ο Γιούκας παραλίγο να κλέψει, κράτωσε υποπέσει το φάουλ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει συμπληρώσει πέντε ομαδικά. Thank you.
36-39-43. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το momentum λέει εθνικός. Και λόγω σκορ και λόγω αριθμητικής υπεροχής ίσως και περισσότερης ενέργειας. Εντάξει, ήταν τρίποντο εστίκ τώρα αυτό τον Γκράδο. Δεν χρειάζεται να του βάζουν τις φωνές οι υπόλοιποι. Αν το έβαζε με μυαλό, εντάξει, δεν τους αδικώ, αλλά νομίζω ότι τώρα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή θα χρειαστούν και τέτοια σου. Ήταν σαν κάνει το φάουλ τώρα από το μαδικό. Δευτερόλεπτα θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Κύριε Τσάκος, κύριε Κώστας, Γκίκας. Μπάλα χαμηλά τώρα να περάσει στο Γκράδο και να την κάνει την καλή μπάλα. Η μπάλα απλά πρέπει να ξανάρθει στον κύριο Κώστα, τον οποίο την είχα να δει μόνο του. Τώρα είναι μόνος του. Ο Γκίκας τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει ακριβώς ο Γκίκας. Εντάξει, είναι απόρρια κούρασης. Εγώ τα βλέπω από εδώ πέρα. Ωραία και καλά. Ήρεμος. Μπορείς να κουραστεί. Θα τελειώσει τη φάση. 39-45. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Τώρα θα σας στοχίσει. Είπαμε. Βήματα. Χρειαστούν ένα πολύ μεγάλο σου τώρα. Πάμε σε ένα time out. Συνέχεια στο παιχνίδι μας για αυτά τα τελευταία 97 δευτερόλεπτα. Για να δούμε άμα τα Γαλλικά έχουν τα ψηλικά αποθέματα να επιστρέψουν. Είμαι στο μείον 6, χρόνος υπάρχει. Νομίζω ότι το εθνικό σώμα καταφέρει να χάσει αυτό το παιχνίδι. Έχουν κάνει κάτι. Τα δικά τους θα έχουν κάνει. Θα κάνουν συνήθως θάλασσα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει 2-3 φορές. Αλλά νομίζω ότι τώρα διαφορά στους 6 πόντους και μερικές φορές μπορεί να είσαι μπροστά να είναι παιχνίδι 6 πόντων και 6 πόντοι να μοιάζουν 20 και άλλες φορές να μοιάζουν ένα τίποτα. Είναι από τις περιπτώσεις που αυτή η διαφορά τώρα των 7 πόντων φαίνεται να είναι κάτι παραπάνω από ασφαλής, πόσο μάλλον από τη στιγμή που ανανέσαν και την επίθεση τους. Πέντε δευτερόλεπτα ο Τόλιας, ο Ζουρίδη, θα του στοχίσει, φόλο από τον Νίκο, 39-48, ο Εθνικός θα πάρει τη νίκη. Και ο Ρουτσάκος για 3 θα στοχίσει, 42-48, καλύτερα να μιλάς παρά να μασάς λένε. Δαλμάς, θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι και κάπου εδώ. Τα όποια όνειρα των γηπεδούχων για κάτι καλό. Θα πάνε περίπατο. Θα μείνουν στο 9-3 λοιπόν. Και στο 9-4 θα πάνε τα Γαλλικά. Υπάρχει ένα συνοστισμός μεταξύ τέταρτης, τρίτης κοντά και τον Μπούλτερ με την οικοτήνη που προηγείται. Εντάξει, έχουν προβλήματα τραυματισμών τα παιδιά, 3 παίκτες, οι 2 πάνε για χειρουργείο, να φυθούμε περαστικά σε όλα τα παιδιά.
επί της ευκαιρίας. Καμπάνης, Δαλμάς, θα στοχίσει. Γκίκας. Γύρισε το πόδι. Αυτό έγινε τώρα. Πάνω που λέγαμε για τραυματισμούς και περαστικά, να προσευχθεί και ο Γκίκας. Είπα να τους πάω στον Άγιο Εφραίμ για ευχέλιο. Θα χρειαστεί μάλλον. Όλα καλά. Ο Γράδος από το σπίτι του θα πυροβολήσει 47-51. Το φάουλ τώρα είναι εντός χρόνου ή τελείωσε το παιχνίδι. Όχι, το παιχνίδι τελείωσε. Τελικό σκορ 47-51. Ο Εθνικός θα πάρει μια δίκαιη νίκη για το πρωτάθλημα της D2.